Πραγματικά η μία ανατροπή διαδέχεται την άλλη σε αυτή τη δίκη. Σήμερα η ένταση πυροδοτήθηκε με αφορμή την αναφορά του Προέδρου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, του Δημήτρη Βερβεσού, η οποία στρέφεται κατά της εισαγγελικής λειτουργού στην δίκη, για τη δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη. Συγκεκριμένα, στην αναφορά επισημαίνεται ότι η εισαγγελέας, κατά τη χθεσινή πολύ ωραία αγόρευσή της, χρησιμοποίησε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων και για την υπερασπιστική γραμμή που ακολούθησαν σε αυτή τη δίκη, και ζητεί από τον Άριο Πάγο να κινηθεί σε βάρος τους η πειθαρχική διαδικασία. Μεσούσης της, αν μπορείτε παρακαλώ να μου χαμηλώσετε λίγο τον ήχο στην επιστροφή, γιατί είναι λίγο δύσκολη η επικοινωνία μου μαζί σας. Σας έλεγα λοιπόν, Αντώνη, ότι μεσούσης της διαδικασίας αντιπροσωπεία του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας μπήκε στην δικαστική αίθουσα και ζήτησε να εκφράσει προφορικώς την δυσαρέσκεια των δικηγόρων σε σχέση με αυτές τις τοποθετήσεις της εισαγγελέως. Η εισαγγελέας αντέδρασε έντονα, δήλωσε ότι θέλει να δηλώσει αποχή από την συγκεκριμένη δίκη. Οξύνθηκαν τα πνεύματα. Η πρόεδρος διέκοψε για λίγο την διαδικασία και μετά από λίγη ώρα ήλθε με την εισαγγελέα να λέει ότι έχω λάβει την εντολή να συνεχίσω αυτή τη δίκη, καθώς όπως γνωρίζουμε βρισκόμαστε πραγματικά στο παραένα πριν την ολοκλήρωση αυτής της δίκης και την έκδοση της απόφασης μετά το πέρας των αγορεύσεων των δικηγόρων. Αυτή την ώρα αγορεύουν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Σε μια αποστροφή της Προέδρου είπε ότι θα συνεχίσουμε σήμερα μέχρι το τέλος. Ενδέχεται λοιπόν να έχουμε μέσα στην ημέρα, αργά το απόγευμα, ενδεχομένως και το βράδυ, απόφαση του δικαστηρίου. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και αν συμβούν αυτά. Και όλα αυτά βεβαίως τον απόϊχο της εισαγγελικής πρότασης καταπέλτη, καθώς η εισαγγελέα ζήτησε την ενοχή των δύο κατηγορουμένων για τον βιασμό και τη δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη. Ναι, και βεβαίως έχει γύρει και πλήθος αντιδράσεων ένθεν και ένθεν από χθες, Αντώνη, αυτή η εισαγγελική πρόταση.